και στις επιχειρήσεις και θα καλησπερίσω τον Γιάννη τον Πασίνο, τον πολύ καλό φίλο, αλλά και πρόεδρο των καφέ και ζαχαροπλαστείων της του Συλλόγου του Πρόεδρου του Καφέ και της Ζαχαροπλαστείων της Κοζάνης. Γιάννη Πασίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε μου Μιχάλη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάλεσε την εκπομπή σου. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Αν και για μένα θεωρείται δεδομένη επιτυχία σου, γιατί πάντα αυτό που κάνεις, το κάνεις πριν το αγαπάς και πάντα επιτυχαίνεις, να ξέρεις. Και επειδή θέλω τη δικαιοσύνη, Γιάννη, πάνω απ' όλα αγαπώ τη δικαιοσύνη, αγαπώ την αλήθεια και θέλω να μην αδικούνται συνάνθρωποι μου, όπως λέτε χθες τα αιτήματά σας πραγματικά και βλέπω ότι σε κάποια σημεία αδικήστε και πρέπει αυτές οι αδικίες να διορθωθούν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάποια σημεία στα αυτά που είπε η κυβέρνηση μας αδικούν. Όχι μας αδικούν, μας φαίνουν λίγο πιο κάτω από ό,τι πρέπει να είμαστε, έτσι. Είναι πάρα πολλά αυτά τα προβλήματά μας που έχουμε εμείς. Θέλω συνοπτικά να μας τα πεις, Γιάννη. Ναι, καταρχήν όμως να σας πω ότι και ο Δήμος που στείλαμε το χαρτί και οι αντιδήμαρχοι και οι βουλευτές πάντα, όσον αφορά τη δική δικιά μας, εδώ που είμαστε για ένα χρόνο, πάντα οι πόρτες τους είναι ανοιχτές. Και πάντα μας ακούνε, να πούμε και αυτό το πράγμα. Προς τιμή τους. Προς τιμή τους. Και τώρα, βέβαια, να μπορώ να πω ότι πρέπει να δώσω κάποιες λύσεις όμως. Καλά και να μας ακούνε. Πλέον όμως πρέπει να μας δώσω κάποιες λύσεις στα προβλήματα που έχουν, που είναι πολύ σημαντικά και πολύ μεγάλα. Το βασικότερο πρόβλημα για μας, φίλοι μου, Μιχάλη, είναι ότι καταρχήν δεν έχουν εντάξει όλες τις επιχειρήσεις των ΚΑΔ στο επίδομο των 800 ευρώ. Δηλαδή, αν έχεις δευτερεύουσα επιχείρηση και έχεις μεγαλύτερο τζίρο από την πρωτεύοντα επιχείρησή σου, δεν παίρνεις 800 ευρώ. Σημαντικό πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος έχει καφέ, να καταλάβεις τι εννοώ, και έχει και μια άλλη επιχείρηση και η άλλη επιχείρηση του δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΚΑΔ, δεν παίρνει το καφέ που έχει κλείσει με την εντολή του κράτους, έτσι. Και είναι αδικία. Αδικία, μεγάλη αδικία αυτό. Ένα άλλο που αντιμετωπίζουμε είναι το 800 ευρώ που μας δίνει. Τα 800 ευρώ για μας είναι μηδαμινά έως τίποτα. Τι να σας δώσω να καταλάβεις. Δηλαδή, εμείς έχουμε ανίκιο, όλα τα νίκια κυμαίνονται γύρω στα 800 με 1000 ευρώ. Τα επαγγελματικά νίκια, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Με ένα 60%, δηλαδή πας κατευθείαν στα 600 ευρώ, άμα έχει χιλιά. Στους δύο μήνες είναι 1200. Εμείς θα πάρουμε 800 ευρώ. Δηλαδή, θα είμαστε και 400 ευρώ μείον από το ξεκίνημα. Και εμείς να ταΐσουμε και την οικογένειά μας. Να ταΐσουμε και τα παιδιά μας. Τα πάγια, Γιάννη, ΔΕΗ. Αυτό είναι δεύτερο αντικείμενο. Αυτό, είναι το, ναι, αυτό είναι πρώτο. Δεύτερο είναι τα ΔΕΗ. Τα πάγια. Δηλαδή, ΔΕΗ, όσο εμείς το μαγαζί μας είναι κλειστό, η ΔΕΗ δεν πάει να σταματάει. Τα ψυγεία λειτουργούν. Το ΕΦΚΑ. Με το ΕΦΚΑ τι γίνεται. Τότε το δω το ΕΦΚΑ μετά από 3 μήνες. Δεν παίζει ρόλο. Θα το βρω μπροστά μου. Δηλαδή, το βρω το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, θα έχω την αναδουλειά που θα δημιουργηθεί, γιατί θα δημιουργηθεί μεγάλη αναδουλειά τώρα. Μετά την, που θα ανοίξω τα μαγαζιά την Απριλίου, η αναδουλειά θα είναι τεράστια. Δεν θα έχουμε δουλειά. Θα βρούμε το ΕΦΚΑ, θα δούμε το ΤΕΒΕ, θα δούμε και τους μήνες το ΦΠΑ που θα έρθει το Σεπτέμβριο. Καλά κάνουμε το πέρα πίσω. Θα τα βρούμε όλα μπροστά μας. Θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Εμείς είχαμε κάποιες προτάσεις, όπως καταλάβατε, όπως διάβασες πολύ καλά, διάβασες, Μιχάλη μου. Είπαμε για την καταρχήν 1,5 καταβολή του ΦΠΑ να πέσει στο 13%. Το ζητήσαμε. Είχαμε κάνει μια κουβέντα με τους βουλευτές εδώ και 2 μήνες, 3. Μας είπαν οι βουλευτές ότι ήταν μέσα στα πλάνα της κυβέρνησης. Αλλά τώρα πλέον λόγω κορονοϊού και λόγω μάλλον. Πήγε πολύ πίσω. Αλλά τι εννοώ 13%. Ένα καφέ, παράδειγμα, αγοράζει το καφέ με 13% και το πουλάει με 24%. Με μαθηματική ακρίβεια, αυτό το καφέ θα είναι συνέχεια χρεωστικό στο ΦΠΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάποια στιγμή να είναι πιστωτικό. Αφού αγοράζει 13, πουλάει 24. Ένα άλλο που ζητήσαμε εμείς είναι η καταβολή του φόρου του προσεχούς έτους. Είναι κάτι το οποίο δεν δίνει χρήματα η Ελλάδα τώρα ή το κράτος τώρα σε εμάς. Απλά. Δεν θα προκαταβάλουμε το φόρο της επόμενης χρονιάς. Που για μένα είναι πολύ λογικό αυτό το πράγμα να μην προκαταβάλουμε το φόρο της επόμενης χρονιάς. Ένα άλλο είναι η κατάργηση του τέλους επιδοθέματος. Πάλι που δεν καταβάλει αυτά η Ελλάδα, το κράτος σε εμάς. Απλά θα βάλουμε το φόρο εισοδήματος. Τέλος επιδοθέματος μάλλον. Ένα άλλο που ζητήσαμε είναι η θέσπιση των 10.000 ευρώ το αφορολόγητο. Να μπούμε κι εμείς κάποια στιγμή στο αφορολόγητο, παιδιά. Συνέχεια, εμείς το αφορολόγητο έχουμε το 0. Να μπει στο 10.000 για να μπορέσουμε να μπορούμε να κινηθούμε. Να υπάρχουν να είστε κατηγορίας πρώτης κατηγορίας πολίτες όπως είναι όλοι. Ναι. Δεν ναι. Είναι αυτό, δεν είναι η συμμεταχείριση και η ισοπολιτεία αυτό που γίνεται με το αφορολόγητο. Έτσι, ναι. 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 Ένα άλλο που ζητάμε που θα είναι για μένα το πιο σημαντικό από όλα, το πιο σημαντικό από όλα είναι να δοθούν, θέλετε να το πείτε, επιδοτήματα, θέλετε δάνεια κρατικά σε κάθε επιχείρηση για μένα προσωπικά. Πιστεύω κάθε επιχείρηση τι τζίρο κάνει, τι κύκλο εργασιών έχει, να πάρει το αντίστοιχο επίδομα. Δάνειο το οποίο μπορεί να το ξεχρεώσει σε ένα πέρος χρόνου 5 χρόνων, 10 χρόνων. Να μπορεί να ξεκινήσει το μαγαζί του. Γιατί τώρα
Κάναμε μια έρευνα εμείς στην Κοζάνη, εδώ τα μαγαζιά της Κοζάνης. Ένα 10% δεν θα ανοίξει, ξέρετε. Ναι, ναι. Το είχα γράψει και σε άρθρο μου, Γιάννη, και πολλοί με είχαν κατακρίνει. Επειδή το έγραψε άρθρο, ότι λέω κάποιες επιχειρήσεις ούτε καν το κλειδί στην πόρτα δεν θα ξαναβάλω. Εμείς το κάναμε, κάναμε έρευνα, ένα 10% ναι. δεν θα ανοίξει. Και αφού ανοίξει λοιπόν, το υπόλοιπο 50%, άλλο ένα 10% θα κλείσει τις επόμενες μέρες. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Ναι. Δηλαδή ένα 20% θα φύγει από την αγορά της Κοζάνης. Επίσης, πάλι που κάναμε μια έρευνα στα μαγαζιά, ένα 30-40% των υπαλλήλων θα σταματήσουν τα μαγαζιά να δουλεύουν. Γιατί τα μαγαζιά θέλουν να πληρώνουν τους υπαλλήλους τους. Αν εγώ δεν έχω δουλειά, θα αναγκαστώ να πωλήσω τον υπαλληλό μου. Γι' αυτό το κράτος πρέπει να δώσει εκεί πέρα λοιπόν ένα δάνειο, παύλα, ξέρω εγώ, επίδομα στις επιχειρήσεις, να μπορούν να κινηθούν. Δηλαδή, άμα ξεκινήσει ένα μαγαζί αύριο, πες ότι έχει μια ταβέρνα και πάει να πάρει αύριο κρέατα, σαλάτες. Θες λεφτά. Εμείς δεν έχουμε τίποτα κανένας, γιατί δεν πήραμε ακόμα χρήματα. Απλά βάζουμε χρήματα μέχρι τώρα. Και επίσης δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθουν οι καταναλωτές και θα τα καταναλώσουν. Και με μειωμένο τζίρο, γιατί ο κόσμος θα βγει έξω. Γιατί και ο κόσμος έχει προβλήματα. Πραγματικά ο κόσμος έχει προβλήματα. Ναι, ναι. Και δεν θα βγει την πρώτη μέρα να διασκεδάσει. Βέβαια. Δεν, γι' αυτό λοιπόν θέλουμε εκεί πέρα εμείς, μετά και ένα άλλο πολύ σημαντικό, να μας δώσει το κράτος, να μας επιδώσει το προσωπικό, να παίρνουμε μέσω ΑΕΔ προγράμματα. Να βγάλουμε προγράμματα. Δηλαδή, εκεί που δίνει στον άνεργο, εγώ θα τον απολύσω τον υπαλληλό, παράδειγμα, έτσι. Εκεί που θα τον απολύσω, θα δίνει το ΑΕΔ 400 ευρώ, δώστε τα μου σε μένα και θα τον πληρώνω εγώ το ΙΚΑ. Καταλαβαίνω. Και θα έχουμε και θα παίρνουμε χρήματα στα κράτος, από το ΙΚΑ που θα πληρώνω εγώ στο κράτος, και το κράτος θα κάνει τη δουλειά του. Γιατί άμα φύγω, δεν θα υπάρχουν τίποτα από τα δυο. Και εσύ είναι το καλό ότι ο άνθρωπος θα απασχολείται. Δεν θα πάει σπίτι του και να κάθεται να μαραζώνει. Ή μπορεί να πάει κάπου αλλού να δουλέψει και μαύρα. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Τι μαύρα, τώρα εδώ έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, Γιάννη, βλέπουν να κρατάνε τις ίσες επιχειρηματίες. Όχι, μπορεί να δουλέψει κάποιος κάπου αλλού, επειδή είμαι σε άλλη πόλη, ξέρω, οπουδήποτε αλλού. Βλέπουν να κρατάνε τις ίσες επιχειρηματίες τις επιχειρήσεις. Δεν θα μπορείτε να πληρώσετε υπαλλήλους έτσι όπως τα κάνω. Εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ το μαγαζί πλέον το κρατάω μόνος μου εδώ και από τότε που έγινε το κρατάω μόνος μου, μόνος του μαγαζί. Το παιδιά έχω βγει με αναστολή εργασία. Και θα συνεχίσω το κρατάω μόνος μου και να μπορώ να πληρώνω τους υπαλλήλους μου. Γιατί κάποια στιγμή θα φρακάρω, δεν θα μπορώ να πληρώνω. Και δεν είμαστε άνθρωποι. Κανένα επιχειρηματία θέλει να προστάρει, έτσι. Εννοείται, ναι, βέβαια. Και κανένα κράτο δεν πρέπει να κάνει πολιτική σε βάρο των επιχειρηματιών. Να μην κάνει κοινωνική πολιτική σε βάρο. Καλό ή κακό, εμεί είμαστε ραχοκαλιά. Εμεί δίνουμε τόνο στην οικονομία τη Ελλάδο. Μα εσύ βάζει δικό σου κεφάλαιο, βάζει να κάνει ανακαίνιση λεφτά, βάζει να πληρώσει υπαλλήλου. Έρχεται το κράτο και όποτε θέλει κάνει τον έλεγχο και ουσιαστικά γίνει φοροεισπράκτορα του κράτου χωρί να έχει καμία υποχρέωση. Εμεί είμαστε φοροεισπράκτορα του κράτου. Υπάρχουν που μαζεύουμε, τα δίνουμε κάθε τρίμηνο, κάθε μήνα, στο ΙΚΑ κατέβει και δεν συμμαζεύεται, έτσι. Ένα άλλο για τη ΔΕΗ, πρέπει να σταματήσει η ΔΕΗ. Να σταματήσουν να μετράνε, να μην πληρώσουν, να παγώσει η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή. Τα μαγαζιά κλειστά. Να μην πληρώνουμε ΔΕΗ. Να πάει πίσω. Να μην υπάρχει διακοπή ρεύματος μέχρι 31 8, σε καμιά επιχείρηση. Γιατί σίγουρα οι επιχειρήσεις δεν έχουν χρήματα, παιδιά. Δεν μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ τους. Μπορεί να έχουν ρυθμίσει, μπορεί να έχουν δώσεις. Αυτά δεν μπορούν να πληρωθούν. Γιατί δεν έχουμε τζίρο. Πώς θα πληρωθούν. Μακάρι να μπορούσαμε να τα πληρώσουμε. Πάντως, εγώ θεωρώ, Γιάννη, και το θέμα του ΕΦΚΑ πολύ σοβαρό. Το ΕΦΚΑ είναι. ΕΦΚΑ. Δηλαδή, τι να πω, πώς θα πληρώσεις ΕΦΚΑ τώρα, άμα δεν δουλεύεις. Γιατί θα τουλάχιστον να πέσει το 5%, ξέρω και εγώ, να βρουν μια δικλίδα έτσι ασφαλείας για να μπορέσει και ο κόσμος να. Και όχι, για μένα πρέπει να παγώσει. Και όχι παράταση. Το παράταση είναι εκ του πονηρού. Δηλαδή, αν σου πει πάρε 3 μήνες παράταση, θα κλειδίσει το Σεπτέμβριο, δώσει 2.000 ευρώ, θα μπορέσει να πληρώσει. Εγώ δεν θα πω ότι είναι πονηρό. Θα πω είναι του τυράκι. Δεν το καταλαβαίνει τι θα γίνει μετά από 3 μήνες. Θα το βρούμε όλοι μπροστά μας. Εκεί θα σκάσει η βόμβα. Και εκεί λοιπόν σε 3 μήνες θα φρακάρουμε όλοι πλέον. Εκεί αν έχουμε κλείσει 20% των μαγαζιών, θα κλείσει το 40%. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό, άμα ακούν οι βουλευτές ή άμα ακούει κάποιο άλλο, καλά είναι να τα κοιτάξουν αυτά πιο σφαιρικά, πιο καλά. Πιστεύω ότι αυτούς που έχουμε εδώ πέρα στην Κοζάνη, όλοι αυτοί είναι πολύ καλοί οι βουλευτές που έχουμε και πραγματικά αγωνιούν για την πόλη μας. Έτσι είναι. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουν. Και δεν θα μπορέσει να επιβιώσει το κράτος στο τέλος, αν δεν στηριχθούν οι επιχειρήσεις. Γιατί αν δεν πληρώσει και εσύ αύριο δεν δουλέψει να του πληρώσει, μετά θα αναγκαστούν να γίνουν και περικοπές στο δημόσιο. Θα αρχίσει, δηλαδή θα μας πάρει όλου η μπάλα. Άμα δεν πληρώσουμε εμείς, δεν πληρώνουν οι συντάξεις. Γιατί πληρώνουμε εμείς και πληρώνουν οι συντάξεις. Δεν είναι, πληρώνουν το δημόσιο. Μα πληρώνουν το δημόσιο οι συντάξεις. Από του ελεύθερου επαγγελματίε. Γι' αυτό λοιπόν αυτό είναι η αλυσίδα. Είναι ντόμινο. Άμα δεν έχω λεφτά, δεν θα δουλέψω, δεν θα πληρωθεί και ο δημόσιο υπάλληλο, δεν θα πληρωθεί και ο συνταξιούχο. Και γιατί κάποιοι κάθονται και λένε εντάξει, εμείς καλά έχουμε το μισθό μας, τη ζεστούλα μας κτλ. Αλλά αν δεν κινηθεί η οικονομική αλυσίδα, όλοι μας τα φρακάρουμε. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Απλώς κάποιοι είναι στον πάτο του καζανιού και καίγονται αυτή τη στιγμή. Α, μπράβο. Για μένα πρέπει να παίρνουν όλοι χρήματα. Όλοι. Όλοι να μπορεί το χρήμα να κινηθεί. Γιατί άμα έχει κόσμο χρήματα, θα θέλει να πάρει και καφέ. Θα θέλει να πάρει και παπούτσια. Θα θέλει να πάρει και ρούχα. Θα βγει ο κόσμο έξω, το χρήμα θα γυρίσει. Άμα δεν έχει κόσμο χρήμα,
δεν θα γυρίσει πιθανά. Θα κλείσουν όλες τις επιχειρήσεις. Τα πράγματα είναι απλά και πολύ δομημένα έτσι. Και αν λίγο θέλω να μου πεις και για τα αιτήματα που είδα και προς το Δήμο Κοζάνη συγκεκριμένα. Ναι. Γιατί για το Δήμο Κοζάνη λοιπόν, είναι το δεύτερο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος. Είπαμε να μην πληρώνουμε τα παραλλαγή πληρωμής του νέου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας, που νομίζω ο Δήμος ήδη το έχει κάνει. Γιατί είπαμε ότι ακούνε, ήδη το έχει κάνει ο Δήμος. Απλά περιμένουν από ό,τι μίλησε ακόμα τον Αντιπρόεδρο, τον Δήμαρχο, ότι περιμένουν την νομοθετική ρύθμιση από το κράτος για να γίνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εμείς το ζητήσαμε όμως, αλλά σε αυτό ο Δήμος ήταν λίγο μπροστά. Απαλλαγή του πληρωμής μισθώματος των δημοτικών τελών, των ακινήτων μάλλον, των δημοτικών ακινήτων, mm-hmm. γιατί ας πούμε, αφού δουλεύουν τα μαγαζιά, δεν μπορεί ένα ακινήτο να πληρωθεί το νοίκιο του. Καταλάβατε. Και επίσης το νοίκιο των καταστημάτων των ιδιωτών, για μένα το νοίκιο πρέπει να το πληρώσει το κράτος όλο. Γιατί το κράτος με κλείνει. Δεν είπα εγώ να κλείσω. Το ότι μας δίνει 40% μείωση, δεν πρέπει να πει ότι εγώ μπορώ να έχω το 60%. Έτσι δεν είναι. Καλά, σαφέστατα. Ναι. Αφού με αναγκάζει το κράτος να κλείσω, αφού με αναγκάζει, πρέπει να με πληρώσει. Το αναγκάζει, δεν το κλείνω εγώ επειδή το θέλω. Αυτό έτσι, θέλουμε κάπως να το επιδοτήσει, ναι. Πιστεύω να το επιδοτήσει, με κάποιο τρόπο. Να το... Ναι. Το... Γιατί και οι ιδιοκτήτες απ' την άλλη έχουν και αυτοί δίκιο που δεν παίρνουν τα κινητά τους και λένε ότι δεν διασαφηνίζεται πουθενά από το κράτος ότι τα πάρουν με τη μείωση του ΕΜΦΑ. Δεν το διασαφηνίζει το κράτος. Ακόμα, κάνει πολιτική ακόμα το κράτος. Δεν έχει φανεί αυτό. Ναι. Και ακόμα δεν έχει υπογραφεί τίποτα. Έτσι. Εγώ μίλησα στην Αθήνα κάτω με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ. Ακόμα δεν έχει υπογραφεί τίποτα. Είναι... Περιμένουν τους νόμους. Έτσι, να βγουν νόμοι τώρα. Θέλουμε επίσης την απαλλαγή πληρωμής του κοινού χώρου έξω όσο καιρό διαρκεί αυτό. Δηλαδή, εμείς πληρώνουμε κάθε χρόνο, αν έχουμε τραπέζια έξω, να καταλάβετε, όλη τη χρονιά. Mm-hmm. Ανεξάρτητα, άμα δουλεύουμε τρεις μήνες, άμα δουλεύουμε εννιά μήνες, αν η Κοζάνη έχει εννιά μήνες χειμώνα και τρεις μήνες πολύ κρύο, εμείς πληρώνουμε 12 μήνες τα τραπέζια έξω. Αυτούς δύο μήνες να μην μπουν. Να αφαιρεθούν. Ναι, δίκιο έτοιμα πιστεύω... και αυτό. Αφού είναι άδειοι δρόμοι έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις. Εδώ έχεις κλειστά τα μαγαζιά. Είμαστε κλειστοί. Είμαστε κλειστοί. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό το ζητάμε και αυτό πιστεύω ότι θα περάσει ο Δήμος. Αναστολή καταβολής της δόσης των χρεών στο Δήμο. Έχουμε ρύθμιση στο Δήμο να βγουν πίσω οι χρεώσεις, οι ρυθμίσεις. Mm-hmm. Κατάργηση του δικού τέλους στη ΙΑΚ κατά 80% του νερού μας για να μπορέσουν να επιβιώσουμε. Δηλαδή εμείς όλες και τα καφέ έχουμε πολύ νερό. Δηλαδή το 80%. Αφού δεν έχουμε δουλειά, μακάρι να το πληρώσουμε, δεν έχουμε δουλειά. Και έκπτωση 25% στο λογαριασμό ίδρυση και, στο κατανάλωση της θέρμανσης. Αυτά είναι προς το Δήμο. Πιστεύω ότι και οι δύο φορείς, και οι βουλευτές και ο Δήμος είναι, πιστεύω ότι θα μας ακούσουν, γιατί πραγματικά είναι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν, ζουν μέσα στην πόλη της Κουζάνης, ξέρουν τι γίνεται. Οπότε θα μας ακούσουν και θα σπαστούν τα προβλήματά μας, είναι πολύ σημαντικά. Ένα άλλο πάλι. Στο Δήμο, όπως βάλαμε, είναι η απαλλαγή του τέλους 0,5. Εμείς, κάθε απόδειξη που χτυπάμε, 0,5 πάει στο Δήμο. Είναι το τέλος ακαθάριστων εισόδων του καταστήματος και των διασκέδασης. Αυτό, όσο καιρό διαρκεί, για άλλη χρονιά μάλλον, να μην να παγώσει και να μην το έχουμε το 0,5% στο Δήμο, να το χρωστάμε. Όσο καιρό υπάρχει. Και αυτό, δηλαδή, ουσιαστικά είναι ένα πράγμα το οποίο θέλουμε το Δήμο. Ακριβώς. Γιάννη... Αυτά είναι και στα αιτήματά μας, φίλε μου Μιχάλη. Γιάννη, θέλω, επειδή βλέπω ότι ολοκλήρωσες έτσι την... Ναι. Αυτό πρέπει να το μάθει και όλος ο κόσμος, όχι μόνο οι φορείς. Όλος ο κόσμος να καταλάβει ότι υπάρχουν κάποια δίκαια τα οποία πρέπει να γίνουν πράξη. Νομίζω αυτά που ζητάμε είναι τελείως λογικά, δεν είναι παράλογο, είναι τελείως λογικά και τα τελείως απαραίτητα για να επιβιώσουμε και να ζήσουμε. Εμείς, η οικογένειά μας, τα παιδιά που έχουν στα μαγαζιά ο καθένας και δουλεύουν, που και αυτοί έχουν οικογένειες και ούτω καθεξής, έτσι. Και να μπορούμε βεβαίως να έχουμε καφέ στην πόλη μας και να απολαμβάνουμε το καφέ το καλοκαίρι που θα έρθει το χειμώνα τον επόμενο, γιατί γι' αυτό ο κορονοϊός θα τελειώσει. Τα καφέ μας όμως, αν πεθάνουν και οι χώροι εστίασης, και εμείς τι θα κάνουμε σαν πολίτες, δηλαδή, πραγματικά. Γιατί είναι μια παρηγοριά να πας να πιεις τον καφέ σου. Μας έκαναν που έκαναν όλα με το τσιγάρο, όλη αυτή τη φασαρία. Τώρα έρχεται και ο κορονοϊός. Νομίζω ότι πολλά καφέ δεν θα αντέξουν και είναι κρίμα για την πόλη της Κοζάνης. Μιλούσα με έναν συνάδελφό μου σήμερα, που μιλάμε τα παράπονά μας και λέμε τα προβλήματά μας, και λέει: εμείς δεν θα πεθάνουμε από κορονοϊό, θα πεθάνουμε από εγκεφαλικό. Ναι, δηλαδή από το άγχος που έχουμε για να στρώσουμε τα μαγαζιά, τις επιχειρήσεις μας, τις υποχρεώσεις μας. Δεν ξυπνάμε το πρωί και λέμε: τώρα τι να κάνουμε, τι θα ίσουν η οικογένειά μας, γιατί είμαστε κλειστοί. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Και οι υποχρεώσεις τρέχουν, έτσι. Οι υποχρεώσεις μία πίσω την άλλη. Νόβα, δηλαδή δύο μαγαζιά τα οποία έχουν Νόβα και Κοσμοτέ, και αυτοί Νόβα και Κοσμοτέ κανονικά πληρώνουν κανονικά. Και δεν έχουν μπάλα, δεν έχουν αγώνες να δουν οι άνθρωποι, έτσι. Ναι. Αυτά όλα πρέπει να κοιτάξουμε και να δώσουμε. Και να βάλουμε όλη πλάτη. Λέει μια φίλη,
Όπως μου λέει μια φίλη, κοιτάξαμε να βγάλουμε τον έξω τον κόσμο με το τσιγάρο από τις καφετερίες για να καπνίσουν και να τις βάλουμε μέσα να μην καπνίζουν. Αλλά κλείσαμε και τις καφετέρες και τώρα καπνίζουν οι περισσότεροι στο σπίτι, από ό,τι καταλαβαίνεις. και γίνεται ακόμα χειρότερο. Αυτό που προσπάθησε κάποια κυβέρνηση δεν το επέτρεψε. Για να κλείσουμε, Γιάννη, ένα μήνυμα θέλω να στείλεις έτσι προς τους συναδέλφους σου και θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε. Να είμαστε όλοι ενωμένοι, να βοηθήσουμε όχι μόνο εμείς οι άλλοι μεταξύ μας, ο ένας τον άλλον, δηλαδή όλες τις επιχειρήσεις της πόλης, όλους τους ανθρώπους της πόλης, ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, να κάτσουμε ένα σπίτι, αυτό που λένε οι γιατροί, να προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις μετακινήσεις μας και θα πάνε όλα καλά. Είμαστε οι Έλληνες πάντα. Περνάμε ένα στάδιο που πάντα βγαίνουμε πάνω και πάντα είμαστε δυνατοί. Και η Ελλάδα και οι Έλληνες ποτέ δεν πεθαίνουν, Γιάννη. Και εδώ θα είμαστε και θα ξανανοίξει και θα πιούμε και καφέ και θα τα πούμε και θα τα λέμε και να είμαστε όλοι υγιεί. Πρώτα απ' όλα στην υγεία μας και όλα θα πάνε καλά. Και εγώ πιστεύω. Έχω την ελπίδα ότι θα πάνε όλα καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα, φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Θα ήθελα να επισημάνω, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα που μου τηλεφώνησε ένας φίλος αγρότης,